Μάνα και γιος περπάτησαν 27 ώρες και πήγαν με τα πόδια από την Αύπακτο στην Παναγία Προσιώτησα. Ο Γιάννης Πύργας και η μητέρα του Αθανασία πήγαν με τα πόδια στην Ιερά Μονή της Παναγίας Προσιώτησας για να προσκυνήσουν. Ξεκίνησαν στις 8 το βράδυ της Δευτέρας και έφτασαν στην Παναγία το βράδυ της Τρίτης, περπατώντας περίπου 27 ώρες, κάνοντας μόνο μία στάση για περίπου 3 ώρες στο θέρμο του Λακαρνανίας για να ξεκουραστούν. Αρκετοί κατά καιρούς έχουμε ακούσει πως αποφασίζουν να πάνε με τα πόδια σε διάφορα μοναστήρια της Ελλάδας για να προσκυνήσουν. Κάτι το οποίο για να το πετύχεις χρειάζεται πίστη και θέληση. Ακούστε και κάτι ακόμη εξίσου υπέροχο για το οποίο μας ενημέρωσε κάποιος συνδρομητής μας. Ένα συγκλονιστικό θαύμα της Παναγίας. Ρίγη συγκίνησε στη Λέρο για το θαύμα της Παναγίας του Κάστρου, που έσωσε ένα αγοράκι με όγκο στον εγκέφαλο. Ο Μητροπολίτης Λέρου σε κήρυγμά του μίλησε για ένα θαύμα που είχε αναστατώσει όλο το νησί, ενώ συγκλονισμένος είχε μιλήσει σχετικά και ο Δήμαρχος του νησιού. Πρόπερση, ο 4χρονος Σιγκόρ είχε διαγνωστεί με κακοήθη όγκο στον εγκέφαλο και οι γονείς του, συντετριμένοι και αναζητώντας ένα θαύμα για το γιο τους, επισκέφθηκαν τον ιερό ναό στο κάστρο της Λέρου. Η μητέρα και ο πατέρας του αγοριού ταξίδεψαν από την Ουκρανία όπου ζουν μόνιμα για να προσκυνήσουν στη χάρη της Μεγαλόχαρης και να την παρακαλέψουν να γιατρέψει τον κελούδι τους. Όταν οι γονείς και το άρρωστο παιδί τους επέστρεψαν στην πατρίδα τους, έκαναν επαναληπτικές εξετάσεις για να δουν σε τι στάδιο είχε φτάσει ο καρκίνος. Έκπληκτοι, έμαθαν ότι η υγεία του μικρού είχε βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό. Πέρσι η μητέρα πήρε το αγοράκι της και επισκέφθηκαν ξανά την Παναγία του Κάστρου για να ευχαριστήσουν τη Θεοτόκο για το θαύμα που έκανε και έσωσε το παιδάκι της. Ο μικρός είχε πράγματι πολύ βελτιωμένη εικόνα και καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας ήταν κουλουριασμένος στην αγκαλιά της μητέρας του. Μάλιστα, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λέρου στο λόγο του μίλησε για σύγχρονο θαύμα της Παναγίας του Κάστρου και στο τέλος χάιδεψε το αγόρι και του χάρισε μια εικόνα της Θεοτόκου. Δεν είναι πρώτη φορά όμως που στη Λέρου γίνεται λόγος για θαύμα της Παναγίας. Πριν από 5 χρόνια, την παραμονή 15 Αυγούστου, η εικόνα της Μεγαλόχαρης στο παλιό κάστρο είχε δακρύσει. Με αποτέλεσμα, εκατοντάδες χριστιανοί να κατακλείσουν το νησί για να προσευχηθούν και να δουν τα μάτια τους στο θαυμαστό φαινόμενο.